Πώς έτσι ψάχνεις τα δεξιά και αριστερά στη ζωή σου? Λοιπόν. Είχες από μικρή τρέλα τι με το διάβασμα, γενικά, δηλαδή με την επιστήμη? Γενικά είχα πάντα στόχο να κάνω καριέρα, να είμαι σε μια καλή εταιρεία, να προχωράω. Τελικά πέτυχα στις εξετάσεις. Διάλεξα το Πολυτεχνείο κυρίως λόγω δυνατοτήτων και κύρου. Και μαθηματικών. Ήσουν ένα nerd στο σχολείο. Δεν ήμουν nerd εντελώς, αλλά. Διάβαζα. Ναι, τελείωσε το Πολυτεχνείο και μετά γράφασε σαν δοκτορά, ας πούμε. Και μετά, ναι, ξεκίνησα το διδακτορικό μου. Δούλεψα 2 χρόνια στην έρευνα και τώρα δουλεύω σε μια πολυεθνική. Και διδάσκεις όμως το Πολυτεχνείο? Δίδασκα όσο ήμουνα στο χώρο του Πολυτεχνείου και σαν δουλειά στην έρευνα, αλλά τώρα έχω σταματήσει γιατί έφυγα και δεν σου λέω. Δηλαδή, έχουμε καθηγήτρια του Πανεπιστημίου. Δεν είμαι καθηγήτρια, ήμουν βοηθός του καθηγητή. Ναι, εξαφώς. Ναι, αλλά και πάλι πολλές φορές όμως έμπαινες μέσα και έκανες εσύ την παράδοση. Όπως έμπαινε. Όπως έμπαινε. Για πες τώρα το χαβαλέ που έμπαινες μέσα και έλεγε γεια σας, είμαι καθηγήτρια. Μέσα σα κάνω μάθημα. Τι γινόταν από κάτω με τα θηρία αυτά? Εντάξει, είναι και μεγάλη, μερικοί τα μεγαλύτερη και από μένα. Γιατί το Πολυτεχνείο έχει αυξημένο μέσο όρο αποφύτηση. Τίποτα, μια χαρά. Θετικέ αντιδράσει. Σε πειράζανε? Όχι, ήταν ακύριοι, μωρέ. Εντάξει, δεν είχα κάτι τρομερό. Αποκλείεται.